Σήμερα ο Α. Επιτίδιοι λοιπόν μέσω αγγελιών δεν ζητούν πλέον υποψήφιους εργαζόμενους, αλλά υποψήφιους επενδυτές στην επιχείρησή τους, οι οποίοι βεβαίως θα πρέπει να δώσουν χρήματα για να δουλέψουν. Συνήθις τακτική και η δίθεν εκπαίδευση, με το αζημίωτο βεβαίως μελλοντικών στελεχών. Ξέραμε τη μαύρη εργασία, τη δοκιμαστική περίοδο χωρίς αμοιβή, τη δουλειά χωρίς μισθό, αλλά με μπόνους. Μιλώντας όμως με νέους που αναζητούν εργασία, βρεθήκαμε μπροστά σε μια νέα μορφή εκμετάλλευσης. Για να δουλέψεις, πρέπει να έχεις όραμα. Και για το όραμα, πρέπει να πληρώσεις, όχι να πληρωθείς. Ζητούσαν άτομα για μεταφράσεις. Για κάποια περιοδικά τα οποία είναι διαδικτυακά και μου στείλανε email ότι είχε λέει τόσο μεγάλη ζήτηση και όλα αυτά που δεν ξέρουν λέει τι να κάνουν και αν είναι να ουσιαστικά να δώσουμε εμείς χρήματα γιατί λέει πρέπει να πιστεύουμε σε ένα, να έχουμε ένα ιδανικό για να ξεκινήσουμε και δεν γίνεται λέει να ξεκινήσουμε έτσι απλά και να μας πληρώνουν. Αγγελία που ζητούσε νέους με οικονομικές σπουδές προκειμένου να ασχοληθούν με το μάρκετινγκ και τα ζεβασικό μισθό και μπόνους, αναζητούσε στην ουσία επενδυτές. Θέλει μια αρχική επένδυση για να κάνεις μάρκετινγκ. Μου είχαν ζητήσει 150 ευρώ νομίζω για να αγοράσω κάποια προϊόντα και να μπω στο πακέτο αυτό της αλυσίδας. Ζητούνται νέοι να ασχοληθούν με τις πωλήσεις σε γραφεία αγγελίας, στην οποία απάντησε η Νατάσα. Έπρεπε όμως να εκπαιδευτεί πρώτα, της απάντησαν. Μου έχει τύχει να μου ζητήσουν χρήματα, 100 ευρώ για εκπαίδευση και καλά. Και μετά την εκπαίδευση, αναλόγως με το τι θα πουλάγα ή οτιδήποτε, να έπαιρνα και ποσοστά. Ζητούνται νέοι για εργασία στο εξωτερικό, με το ανάλογο αντίτιμο φυσικά για όσους απαντήσουν στην αγγελία. Δώσε μας, 200 ευρώ. Για να σου κάνουμε, για να μπορέσεις τελικά να κάνουμε κάποιες διαπραγματεύσεις, τώρα δεν έχουν σημασία οι λεπτομέρειες, και κάποια στιγμή να βρεις δουλειά. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες ζητούν από τους εργαζόμενους να πληρώσουν για να έχουν μια προϋπόθεση εργασίας ή ασφάλισης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι συνεντεύξεις γίνονται ομαδικά, μας λένε, και εκεί οι άνθρωποι που αναζητούν δουλειά ανακαλύπτουν ότι η αγγελία στην οποία απάντησαν ήταν απάτη. Ούτε καν η εκπαίδευση για την οποία πλήρωσαν δεν υπήρχε. Κλείνεις ραντεβού. Σε πάνε σε μια αίθουσα όπου μπορεί να είναι και 50 άτομα όλοι μαζί, εφόσον τα πράγματα τώρα είναι η κρίση τέτοια που όλοι ζητάνε δουλίτσα. Δεν υπάρχει κάτι σε θέμα εκπαίδευσης. Αλλάζουμε θέμα λίγες ημέρες από